Δεν μου λέτε, κύριε Πολάκη. Ναι, κύριε Χρυσοχοίδη. Πήρατε τους απολογισμούς όταν τους πήρατε μετά από 3 χρόνια. Είδατε ότι δεν υπήρχαν ορκωτηλογιστές. Τα συγκεκριμένα έθνη που ήρθατε και χρόνια. Μας είπατε εδώ. Υπήρχαν κάποια δεν χρόνια. Σκεφτήκατε ότι αν είχατε ζητήσει αυτούς τους απολογισμούς από την υπηρεσία του Υπουργείου σας, ξαναλέω, που τους είχε, θα είχατε μπορέσει, αν είχατε την πολιτική βούληση και μας λέτε ότι την είχατε, εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν την είχατε, ούτε θέλω να σας κάνω δίκη προθέσεων εδώ, όπως κάνετε εσείς, ούτε κουκουλοφόρους τα φέρω. Εγώ σας ρωτώ, αφού λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τώρα ότι αν το είχατε κάνει αυτό, θα μπορούσατε από την πρώτη στιγμή να είχατε ζητήσει να μπει ορκωτός λογιστής και σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή της Υγείας, κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έλεγε κατηγορίες ένθεν κακήθεν με αριθμούς που μπαίνουν και έρχονται. Θα είχαμε πλήρη στοιχεία. Και όσοι ήταν να πάνε στον πάγκο του κατηγορουμένου θα έπρεπε να πάνε, και όσα πολιτικά πρόσωπα, τυχόν δεν το γνωρίζω, θα είχαν ελεγχθεί, κύριε Πολάκη. Άρα ελέγχεστε. Ελέγχεστε, γιατί ως υπουργός 3 χρόνια, αφού λέτε ότι υπήρχαν όλα αυτά, τότε λοιπόν θα μπορούσατε να έχετε διατάξει εσείς ορκωτούς λογιστές να μπουν στο κέλπνο. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό? Έχω να απαντήσω ότι έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, κύριε Στουρκούλη. Έχετε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Παρακαλώ, δεν θέλω κρίσεις, ούτε είστε εδώ να κάνετε κρίσεις. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μένα. Αλλά θα απαντήσετε στην ερώτησή μου. Θα απαντήσω έτσι όπως θέλω και τη θεωρώ γελία την ερώτηση, διότι αν σήμερα... Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά για οποιαδήποτε κρίση ότι ο κύριος Πολάκης θεωρεί γελία την ερώτησή μου. Φυσικά και θεωρώ γελία. Παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά. Ναι, το λέω εγώ, να καταγραφεί. Θεωρώ γελία την ερώτηση της κυρίας Χρυστοφιλοπούλου, η οποία προσπαθεί να ψέξει τη μοναδική πολιτική ηγεσία που τα έβαλε με αυτό το παρακάτω. Ποιος το λέει αυτό? Τόσα χρόνια τους είχατε και τους λιβανίζατε. Τους είχατε και τους λιβανίζατε και θα ζητήσετε από εμάς ευθύνη. Αφήστε τις μεγαλοστομίες για τα βοθροκάναλα. Εδώ δεν θα κάνετε κήρυγμα, θα απαντήσετε σε ερωτήσεις. Εδώ θα απαντήσετε σε ερωτήσεις. Γελίες και μη. Γελίες και μη θα απαντήσετε. Κυκλοφορούν κάτι καλά ηρεμιστικά. Λοιπόν, δεν ακούστε τρέπεστε με. Λίγο να τον χαίρεστε, εσείς, κύριε Πρόεδρε. Να τρέπεστε, κυρία, τον χαίρεστε, κύριε Πρόεδρε. Να τον χαίρεστε τον κύριο Πολάκη. Να τον χαίρεστε τον κύριο Πολάκη, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε τι να πείτε. Σας αξίζει, κύριε Πρόεδρε. Σας αξίζει ολόκληρος. Κάντε κι άλλο σοου. Να τον χαίρεστε, κύριε Πρόεδρε. Κάντε κι άλλο σοου, κυρία Χρυστοφιλοπούλου. Τους είχατε τόσα χρόνια και τους βαστάγατε φανάρι. Εσείς να τρέπεστε, κύριε Χρυστοφιλοπούλου. Εσείς να τρέπεστε. Ζητήσατε τους απολογισμούς και εγώ σας απαντώ συγκεκριμένα. Δεν τους ζητήσατε. Εάν σήμερα γίνεται Εξεταστική Επιτροπή, οφείλεται σε αυτή την πολιτική ηγεσία. Και αφού δεν λοιπόν, οφειλόταν σε εσάς που τους βαστάγατε φανάρι όλα τα χρόνια.